Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλές προσδοκίες δημιουργούνται για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας μέσα από τα έργα υποδομών. Στην πρώτη γραμμή και μάλιστα ως το μεγαλύτερο οδικό έργο ΣΔΙΤ στη χώρα, έχει ανέβει το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Με τη δεύτερη φάση να ενεργοποιείται και σε αυτή να περνούν 5 μεγάλες εταιρείες. Τα ζητήματα ωστόσο είναι αρκετά, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ανταγωνιστικού διαλόγου και τι τροποποιήσεις θα επέλθουν. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για το Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη, το μεγαλύτερο οδικό έργο ΣΔΙΤ πραγματοποιείται στη χώρα, οδηγούνται 5 εταιρείες. Πρόσφατα, με απόφαση του Υπουργού του κ. Καραμαλή, εγκρίθηκε το πρακτικό της προεπιλογής, της φάσης δηλαδή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έγιναν δεκτές και οι πέντε όμιλοι που υπέβαλαν τις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτό το έργο. Και τώρα θα ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που θα καταλήξει και στην υποβολή των προσφορών. Να. Στην ολοκλήρωσή της θα καταλήξει στην υποβολή των προσφορών και στην ανάδειξη του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης, όπως λέμε, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για μια περίοδο 30 ετών. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υποδομών, στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν και τα 5 σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Πρόκειται για τους AVAX, Actor Παραχωρήσεις, Intracat, GEC Terna και την κοινοπραξία Axiona Concessionis Πιτελινέως. Από εδώ και πέρα ανοίγει η όλη υπόθεση που έχει να κάνει με τον ανταγωνιστικό διάλογο. Ο ανταγωνιστικός διάλογος γίνεται για να μπορέσουμε να οριμάσουμε τη λύση που προτείνεται από το δημόσιο, να περάσει δηλαδή αυτή η λύση μέσα από την οπτική και των υποψηφίων φορέων, ώστε η λύση που θα προωθηθεί τελικά προς κατασκευή και στην οποία τελικά θα διαγωνιστούν και οι 5 φορείς αυτοί, να είναι η πλέον ενδεδειγμένη και η πλέον βιώσιμη χρηματοοικονομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το κόστος κατασκευής το δημόσιο θα καταβάλει στην περίοδο κατασκευής κατά μέγιστο 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τραπεζικά δάνεια, κυρίως και δευτερευόντως και από τα ίδια κεφάλαια του κάθε επενδυτή. Εκείνο πάντως που είναι ξεκάθαρο από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τοποθετηθούν διόδια. Σημειώνω, για να είναι σαφές, ότι δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση τοποθέτηση διοδίων στο έργο. Κανείς πάντως δεν μπορεί να πει με ακρίβεια το πώς θα διαρκέσει η όλη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, όπως και το τι πρόκειται να γίνει στην περίπτωση που υπάρξουν μεταβολές στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο διάλογος δεν γίνεται μόνο για την τεχνική λύση. Γίνεται και για άλλα θέματα, όπως η χρηματοδότηση του έργου. Γίνεται και για στοιχεία που αφορούν στο οικονομικό προφίλ του έργου. Επομένως, όλα αυτά αποτελούν σημεία τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια εξέλιξης του ανταγωνιστικού διαλόγου. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο, διότι όπως ξέρετε για να υποβληθούν οι τελικές προσφορές θα πρέπει να έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το κομμάτι Καλαμάτα Ριζόμυλος, το οποίο όπως ξέρετε λογικά μέσα στο επόμενο διάστημα η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης θα αποστείλει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσίνης. Με βάση τα όσα ανέφερε, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Γιάννης Καρνές, μιλώντας στην τηλεόραση Best, ως νέο δεδομένο προκύπτει το γεγονός ότι η Νότια Χάραξη δεν κρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως χρηματοδοτήσιμη. Σε ό,τι αφορά την παραλιακή χάραξη, υπάρχουν μια σειρά λόγων που το Υπουργείο, σε συνεργασία επαναλαμβάνω με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, δεν την επέλεξε. Οι λόγοι είναι καθαρά στο θέμα της χρηματοδότησης. Η παραλιακή χάραξη κρίθηκε και από το Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο όπως είπαμε χρηματοδοτεί το εγχείρημα με τα 50 εκατομμύρια ευρώ που σας είπα πριν, δεν κρίθηκε χρηματοδοτήσιμη. Μάλιστα. Το άλλο τώρα ζήτημα που έχει να κάνει με το καλό νερό της Ακώνα φαίνεται να αποκλίνει ακόμα περισσότερο και άγνωστη παραμένει η τύχη του. Σε ό,τι αφορά το καλό νερό της Ακώνα,
Όπως ξέρετε, υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί ορίοι αυτό το τμήμα και εξετάζεται από το Υπουργείο η δυνατότητα να το υλοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, είτε ως δημόσιο έργο, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Περνάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα και έτσι έχουμε την χαρά απόψε να έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του κομματός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμη φορά. Καυτή η πολιτική επικαιρότητα σε κάθε επίπεδο και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάποια ζητήματα τα οποία δυστυχώς μας απασχολούν και συνεχίζουν να μας απασχολούν με ένταση. Μιλάω για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Βλέπουμε την κατάσταση και τις τελευταίες ώρες και ημέρες και πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος στο μεταναστευτικό τελικά να γίνει ένα εφαλτήριο, να το πω έτσι, πολιτικής επιστροφής των άκρων. Κύριε Κανελόπουλε, νομίζω ότι στο προσφυγικό αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ποτέ. Είμαστε σε μια κατάσταση που ειδικά στα νησιά τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε μία όξυνση της έντασης στις τοπικές κοινωνίες, η οποία είναι πρωτοφανής. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει δύο επίπεδα ανάγνωσης. Καταρχάς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδειξε το πρώτο διάστημα μία υποτίμηση του ζητήματος και μία ολιγορία, η οποία στοιχίζει. Ειδικά σε τέτοια ζητήματα, δεν έχεις την πολυτέλεια να χάνεις χρόνο. Εμείς, και σας παραπέμπω για να μην εμφανιζόμαστε ως μεταχριστών προφήτες στις ανακοινώσεις, οι οποίες βγάλαμε τις πρώτες μέρες αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και με τις πρώτες κινήσεις που είδαμε, οι οποίες θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικές, όπως η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής τότε, τον Ιούλιο. Mm-hmm. Αλλά, και ακόμα περισσότερο θα έλεγα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε ένα πρόγραμμα, άμεσο πρόγραμμα αποσυμφόρησης των νησιών. Ναι. Έδειξε λοιπόν μια διαχειριστική ανεπάρκεια κυβέρνηση, η οποία στοιχίζει, την οποία την εισπράττει τώρα. Βλέπουμε μια κατάσταση, αν δείτε τις εικόνες από την Μόρια και την, ουσιαστικά την πόλη, η οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από τον καταβλισμό. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν αντιστοιχεί σε ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα σε ενέργειες οι οποίες θα δώσουν μια ανάσα στα νησιά. Το ένα επίπεδο είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση καλλιέργησε μια λογική ότι το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δεν αναγνώριζε τις γεωπολιτικές διαστάσεις του ζητήματος, δεν έβαζε την ευρωπαϊκή διάσταση τόσο ισχυρό όσο την βάζαμε εμείς. Και νομίζω ότι δημιούργησε και μια νοοτροπία, αν θέλετε, στις τοπικές κοινωνίες, την οποία την πληρώνει τώρα η ίδια ως κυβέρνηση. Αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη διάσταση του προβλήματος, κατά τη γνώμη μου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Βλέπουμε αντιδράσεις από όλη την Ελλάδα. Άκουσα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες να λένε ότι μακριά από την περιοχή μου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ότι... Αυτή είναι η λογική η οποία δεν μας πάει πουθενά. Δεν βοηθάει στην αποσυμφόρηση. Είδαμε συσκέψεις με τους δημάρχους και στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες μέρες, οι οποίες από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν πήγαν και πολύ καλά. Να. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα, με τα κλειστά κέντρα, η προοπτική αυτή τι δίνει ουσιαστικά και αν θα δώσει κάτι, έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε την επίκληση της αποτροπής, από την άλλη έχουμε την επίκληση της φύλαξης. Μέχρι τώρα, μέχρι στην πολιτική θεωρία έχουμε μείνει. Δεν έχουμε δει τις πράξεις, ναι, να το αλλά πω με έτσι. Τη θεωρία, ξέρετε, δεν επιλύονται τα ζητήματα. Προφανώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η ιστορία των κλειστών κέντρων νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι κάτι κάνει, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Το να δημιουργήσει φυλακές, γιατί περί αυτού πρόκειται. Στα νησιά, στις οποίες θα στηβαχθούν άνθρωποι. Και δίνει μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα για τη χώρα μας στο εξωτερικό. Σας υπενθυμίζω ότι ήδη η αρμόδια επίτροπος, κύριε Μιάτοβιτς, έχει βγει και έχει τοποθετηθεί αρνητικά σε αυτή την εξέλιξη και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα ίσα-ίσα. Το πρόβλημα στα νησιά θα οξυνθεί. Λύση είναι αποσυμφόρηση των νησιών. Λύση είναι βεβαίως η επιτάχυνση των διαδικασιών του ασύλου. Λύση είναι η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Γιατί όταν εμείς λέγαμε, κύριε Κανελόπουλε, σας υπενθυμίζω, ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται σε χώρες της Ευρώπης à la carte, όποτε χρειάζονται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, να την εισπράττουν σε χρήμα και όποτε δεν τους συμφέρει να κλείνουν τα σύνορα, όπως κάνανε στο προσφυγικό, τότε δυστυχώς δεν είχαμε την υποστήριξη που θέλαμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Και μιλώ για την υποστήριξη που θέλαμε, γιατί κυρίως αυτό προέρχεται από χώρες οι οποίες οι κυβερνήσεις είναι ομοειδεάτες της Νέας Δημοκρατίας. Θα περιμέναμε λοιπόν και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να υπάρχει αυτή η στήριξη. Δεν την έχουμε δει αυτή τη στήριξη. Έστω και τώρα.
έστω και την ίστατη στιγμή, περιμένουμε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να πάρει τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσει τον πρόβλημα. Ξέρετε, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, τι έκανε η κυβέρνηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο, μόλις ανέλαβε η νέα κυβέρνηση μετά την αποχώρηση του Σαλβίνη. Μέσα σε δύο μέρες συγκάλεσε ευρωπαϊκή διάσκεψη στη Ρώμη και πέτυχε να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα relocation για να μπορέσουν να σταλούν πρόσφυγες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν το έκανε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση αυτούς τους μήνες. Εμείς προσπαθήσαμε το 2016 σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πετύχαμε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν ήταν τέλεια. Προφανώς. Η συμφωνία αυτή. Δεν λέμε ότι λύθηκε το πρόβλημα της διαμαγείας, αλίμονο, και δεν θα παραμυθιάσουμε εμείς ποτέ τον κόσμο. Όμως ήταν μια συμφωνία η οποία βοήθησε να υπάρξει μείωση των ροών, το είδαμε αυτό τα επόμενα χρόνια, και να υπάρξει μια κατάσταση η οποία ήταν βιώσιμη. Αυτό χάθηκε πλέον. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, πρέπει να βρεθούν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε τι θα γίνει και με το Δουβλίνο. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και πρέπει να πιέσουμε εμείς προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο αναλαμβάνει η Ευρώπη τις ευθύνες στην υπόθεση της τουρκικής προκλητικότητας, να το πω έτσι. Γιατί μέχρι τώρα ακούμε κάποιες παρενέσεις, αλλά με παρενέσεις και εδώ δεν λύνεται το πρόβλημα. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ σύνθετο. Ένα ζήτημα στο οποίο και πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρούμε ότι το υποτίμησε. Υπενθυμίζω, γιατί θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Μετά την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτέμβρη, είχε βγει η κυβέρνηση και θριαμβολογούσε ότι όλα πήγαν καλά, ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και τι είδαμε μετά? Και αύξηση των παραβιάσεων στο Αιγαίο. Και αύξηση των προσφυγικών ροών και βεβαίως το παράνομο σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο ουσιαστικά απειλεί δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα νοητίως της Κρήτης. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς τι είχαμε κάνει? Τελευταία ενέργεια, αν θέλετε, ως Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, 30 Ιουνίου του 2019, μία εβδομάδα μόλις πριν από τις εκλογές, στη Σύνοδο Κορυφής που είχε γίνει. Είχε πετύχει για πρώτη φορά στο σχέδιο απόφασης της Συνόδου Κορυφής να μπει ρητά η πρόβλεψη κυρώσεων προς την Τουρκία εφόσον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πλέον η Τουρκία το έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Αυτό το ομολογούν όλοι. Αυτό το οποίο έπρεπε και πρέπει ακόμα να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση είναι η επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα καλά λόγια, από καλά λόγια, χορτάσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα καλά λόγια δεν οδηγούν σε αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αφήσει, αν θέλετε, ειδικά σε τέτοια ζητήματα τόσο δύσκολα και ευαίσθητα, την επικοινωνιακή διαχείριση και να ασχοληθεί με την ουσία των ζητημάτων. Πρέπει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με τις ΗΠΑ. Εμείς δεχτήκαμε κριτική γιατί λέμε τώρα ότι δεν πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η ψήφιση από τη Βουλή, η κύρωση της Συμφωνίας για Αναβάθμιση Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Mm-hmm. Μα ακριβώς επειδή είναι ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας, σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, πρέπει να κερδίσουμε πράγματα από αυτό το διαπραγματευτικό όπλο. Γι' αυτό το έχουμε στα χέρια μας. Αλλιώς, αν το χαρίσουμε, αν το εκχωρήσουμε, τι έχει να περιμένει μετά η Ελλάδα από τους συμμάχους της σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες και βλέποντας αυτήν την τουρκική προκλητικότητα, η οποία όχι απλώς δεν μειώνεται, αλλά βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. Σας ανησυχεί ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου? Γιατί τουλάχιστον τους πολίτες αυτό δείχνει και στην πρόσφατη έτσι, δημοσκόπηση που έγινε να τους ανησυχεί. Θα ήμασταν, στην πλειονότητα. Νομίζω, κύριε Γανελόπουλο, θα ήμουν αφελής αν έλεγα ότι δεν ανησυχώ. Προφανώς ανησυχούμε. Ανησυχούμε με αυτά τα οποία γίνονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Ανησυχούμε με την προκλητικότητα του Τούρκου Προέδρου. Ανησυχούμε με την αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης. Ανησυχούμε με το γεγονός ότι οι σύμμαχοί μας και στην Ευρώπη και στην Αμερική φαίνεται ότι ακολουθούν μια τακτική μη παρέμβασης και, αν θέλετε, νύπτουν τα σχήρας τους απέναντι σε αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα, υπενθυμίζω, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι εξελίξεις δυσίωνες, είναι εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν συνολικά και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και στην οικονομία. Πώς, επειδή μιλάει συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης για επενδύσεις, τον ακούμε και τον ακούσαμε και στον Ταβός προχθές να μιλάει για επενδύσεις. Πώς θα έρθει κάποιος να επενδύσει σε μια χώρα όταν ξέρει ότι βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη, σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής? Είναι όλα αλληλένδετα αυτά. Θα σας ρωτήσω λίγο για την οικονομία, όμως θέλω να πάω λίγο στα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Είχαμε την επιλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας, νομίζω μια κορυφαία στιγμή. Από την άλλη, είχαμε και την αντίδραση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη επιλογή, να το πω έτσι, ή τη μη συνέχιση της πορείας του Προκόπη Παυλόπουλου.
Εμείς η Ρίγα Ελόπουλε το 2015 κάναμε μια, θα έλεγα, δύσκολη επιλογή. Όταν μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει το πολιτικό προβάδισμα, θα μπορούσε να έχει πάει σε μια άλλη επιλογή. Επιλέξαμε να προτείνουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο, έναν πολιτικό ο οποίος δεν ανήκει στο δικό μας πολιτικό χώρο, ανήκε στη συντηρητική παράταξη. Αλλά θέλαμε να δείξουμε ακριβώς αυτή την λογική ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να διαμορφώνει ένα κλίμα και ένα πλαίσιο πολιτικής συνένεσης στη το χώρα. Το ίδιο να κάνει όμως και τώρα και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να πει. Θα σας πω. Πριν φτάσουμε στο τι έγινε σήμερα, είδαμε δυστυχώς για μήνες να σέρνεται αυτό το ζήτημα. Είδαμε μια ονοματολογία η οποία από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία έπληξε τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, έπληξε όμως και το ίδιο το πρόσωπο. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ακριβώς για τα ζητήματα που συζητάγαμε πριν, για τα ελληνοτουρκικά, για το προσφυγικό, για ζητήματα, τις μαχίες, για τις παρεμβάσεις, για τις ανάγκες για διεθνείς παρεμβάσεις κλπ. Είπαμε ότι έπρεπε να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η επανεκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου, ενός Προέδρου, ο οποίος θεωρούμε, αλλά νομίζω ότι προκύπτει και από τις μετρήσεις αυτό και οι Έλληνες πολίτες το θεωρούν αυτό, ότι είχε μια καθόλου επιτυχημένη θητεία και είναι και ένας πολιτικός παράγοντας, αν θέλετε, ο οποίος μπορεί και σε διεθνές επίπεδο να παίξει ένα ρόλο ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος για τη χώρα μας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Δυστυχώς η κυβέρνηση ενεπλάκησε αυτή την ονοματολογία, σε αυτά τα καλλιστεία όπως τα χαρακτήσαμε εμείς, τα οποία προσέβαλαν το θεσμό. Και βεβαίως στο τέλος κατέληξε σε μία πρόταση για την κυρία Σακελαροπούλου, την οποία υπενθυμίζω ότι το 2018 εμείς είχαμε προτείνει και έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να προχωρήσουμε στην πρόταση του Προκόπη Παυλόπουλου μια κομματική υποψηφιότητα, η οποία μάλιστα θα πήγαινε στο Κοινοβούλιο για να ιτηθεί. Νομίζω θα ήταν προσβολή προς το πρόσωπο του Προέδρου κάτι τέτοιο. Η κυρία Σακελαροπούλου είναι ένας προοδευτικός άνθρωπος. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος που αυτό κουβαλάει έναν πολύ μεγάλο συμβολισμό και είναι πολύ σημαντικό. Εμείς την υπερψηφίσαμε. Την υπερψηφίσαμε ακριβώς γιατί σε μια σειρά από ζητήματα, όπως το προσφυγικό που συζητάγαμε πριν, έχει κρατήσει μια προοδευτική στάση την οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα κρατήσει και ως πρώτος πολίτης της χώρας πλέον, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά επιτρέψτε μου, μιας και πλέον βαίνει και προς ολοκλήρωση αυτή η προεδρική θητεία, να πω ότι εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτό το οποίο λέγαμε. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε μια πολύ επιτυχημένη θητεία σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την χώρα μας. Πολλά συνέβησαν και στην οικονομία και με τις διαπραγματεύσεις που είχαμε και με το προσφυγικό και με τα εθνικά μας θέματα. Νομίζω ότι κράτησε μια στάση η οποία βοήθησε και την τη χώρα μας να περάσει τις δύσκολες κρίσεις που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Χθες είχαμε τη συζήτηση του εκλογικού νόμου και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον συγκεκριμένη κατάσταση για τις κινήσεις που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Κατά το βολεύει τελικά η αναλογικότητα, να το πω. Νομίζω, κύριε Καναλόπουλο, ότι εδώ έχουμε μία περίπτωση ακόμα που ενώ η Νέα Δημοκρατία μιλάει για συνένεση, μιλάει για να αφήσουμε πίσω μας διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, μιλάει για σύνθεση. Φαίνεται ότι στην πράξη δεν τα εννοεί αυτά τα οποία λέει, γιατί πάμε πάλι στα παλιά, στα γνωστά, στα δοκιμασμένα, στα αποτυχημένα μοντέλα, εγώ θα έλεγα. Γιατί αυτό το οποίο έγινε χθες, ψηφίστηκε στη Βουλή ένας εκλογικός νόμος, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση. Όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν αυτό το σχέδιο νόμου, ο οποίος μας επιστρέφει σε ένα σύστημα μονοκομματικής παντοκρατορίας. Αποκλείει την δυνατότητα ύπαρξης συνενέσεων και προγραμματικών συγκλήσεων που νομίζουμε ότι απαιτεί η εποχή μας, ειδικά σήμερα, τώρα που έχουμε αφήσει πίσω μας τη δεκαετή κρίση, τώρα που τα προβλήματα είναι σύνθετα και ζητούν, αν θέλετε, πιο σύνθετες απαντήσεις, δεν αντιμετωπίζονται με τη μονολυθικότητα του μονοκομματισμού. Νομίζουμε ότι αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα άλμα προς το παρελθόν, προς αυτά τα οποία μας πλήγωσαν και υπενθυμίζω αυτά τα οποία μας έβαλαν και στην κρίση, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δηλαδή που μας έβαλαν στην κρίση πριν από 10 χρόνια. Νομίζουμε ότι είναι λάθος και επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σχόλιο εδώ, γιατί είδαμε ότι ήταν τέτοια η πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει αυτό το νόμο, ούτε καν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν βρέθηκε στη Βουλή να υποστηρίξει την επιλογή του, ούτε καν να ψηφίσει.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν στη Βουλή για να ψηφίσει τον νόμο τον οποίο ο ίδιος έφερε. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει, αν θέλετε, αναβληθεί. Γιατί γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις, ήταν στον Ταβός ο Πρωθυπουργός, απολύτως σεβαστό αυτό. Θα μπορούσε να έχει αναβληθεί η σχετική συζήτηση για λίγες μέρες, για να είναι και ο Πρωθυπουργός παρόν και να αντιπαρατεθεί με τους ηγέτες αντιπολίτευσης στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου. Δεν το έκανε αυτό. Κρύφτηκε ο Πρωθυπουργός και ούτε καν ψήφισε αυτό το νόμο τον οποίο ο ίδιος έφερε σε ένα μείζον θεσμικό ζήτημα. Επειδή είπατε για τον Ταβός, πάντως τα μηνύματα από το εξωτερικό σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομίας ή τουλάχιστον το φιλοεπενδυτικό πρόσωπο που θέλει να δείξει η Ελλάδα, μοιάζει να είναι θετικά. Δεν ξέρω ποια είναι τα εσωτερικά μηνύματα που έχετε εσείς. Καταρχάς, σε σχέση με τα εξωτερικά μηνύματα που λέτε, επειδή το έχουμε ζήσει και εμείς ως κυβέρνηση και επιτρέψουμε να σας πω και προσωπικά και στο Υπουργείο Οικονομίας για χρόνια. Είναι θετικό βεβαίως να υπάρχουν μηνύματα τα οποία είναι αισιόδοξα. Το θέμα είναι τι από αυτά γίνεται πράξη τελικά. Και τι από αυτά τελικά φτάνει στον πολίτη. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει. Και αυτό το οποίο έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, για να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, είναι καταρχάς ότι η πολιτική τελικά την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση και στο οικονομικό πεδίο δείχνει ότι διαψεύδει τις προσδοκίες ευρύτερα των κοινωνικών στρωμάτων, κυρίως της μεσαίας τάξης. Θυμάστε ότι προεκλογικά και ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία επένδυσε πάρα πολλά στη μεσαία τάξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο με την υπόθεση του κοινωνικού μερίσματος, όπου εκεί είχαμε ένα κουτσούρεμα του μερίσματος, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας εκτός αυτού του πολύ σημαντικού βοηθήματος το οποίο δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και τι έγινε με αυτό? Αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στην αγορά. Είδαμε ότι οι χριστουγεννιάτικες αγορές. Το είδαμε και στις ανακοινώσεις, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις χειρότερες χρονιές της κρίσης, τέλος πάντων. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώσεις που έβαλαν οι εμπορικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες κλπ. Ήταν από τις χειρότερες χρονιές και σίγουρα ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι πέρυσι. Έτσι, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει ακριβώς με το ότι έλειψαν από την αγορά χρήματα τα οποία δεν έδωσε η κυβέρνηση προς τους πολίτες. Γιατί βεβαίως το μέρισμα, οι παροχές, αν θέλετε, προς τα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα. Δεν αποθησαυρίζονται στην Ελβετία σε λογαριασμούς, πέφτουν στην αγορά, γίνονται κατανάλωση. Mm-hmm. Αυτό χάθηκε από την αγορά σε αυτές τις γιορτές. Και βεβαίως έχουμε και θα έχουμε μπροστά μας επόμενες ημέρες την μεγάλη συζήτηση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, στο οποίο επίσης η κυβέρνηση έχει επενδύσει πάρα πολλά. Και τι αποδεικνύεται στην πράξη? Εμείς δημοσιεύσαμε τις τελευταίες μέρες και σχετικούς πίνακες, γιατί θέλουμε να είμαστε τεκμηριωμένοι στην κριτική την οποία ασκούμε. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το 90% των συνταξιούχων και σχεδόν το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών όχι απλώς δεν θα ελαφρυνθούν από το νέο ασφαλιστικό, αλλά θα επιβαρυνθούν κιόλας. Γιατί έχουμε κατάργηση της 13ης σύνταξης, αυτή η οποία λιδωρήθηκε όταν δόθηκε το Μάιο, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ήταν μια πλήρη σύνταξη, η οποία δεν θα δοθεί φέτος. Έχουμε μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 200 εκατομμύρια σχέση με πέρυσι, δηλαδή σχέση με τα λεφτά τα οποία δαπάνησε το κράτος για όλες τις συντάξεις των 19, φέτος θα έχουμε 200 εκατομμύρια λιγότερα. Και βεβαίως έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες την επαναφορά των κλιμάκων, των κλάσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο οδηγεί σε αύξηση τις χαμηλότερες κατηγορίες. Έχουμε λοιπόν ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο, παρόλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο συμπολιτευόμενο τύπο, για αυξήσεις τελικά ακούμε. Για αυξήσεις ακούμε. Α, δούμε στη τσέπη ο καθένας. Προφανώς τελικά, αυτό είναι το κρίσιμο. Ο καθένας τι θα βιώσει και τι θα ζήσει. Εκεί θα κριθούν τα πράγματα. Αυτά τα μηνύματα πάντως που έχουμε είναι πάρα πολύ αρνητικά. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί λάθος δρόμο στην οικονομική πολιτική. Θεωρούμε ότι τώρα που η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, αφήνει πίσω της την κρίση, έχει επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το οποίο πρέπει να στηριχθεί είναι η κοινωνική πλειοψηφία. Είναι αυτοί οι οποίοι πράγματι μέσα στην κρίση επλήγησαν και εμείς ποτέ δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Και η μεσαία τάξη, πράγματι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, υπέστησαν τα βάρη της κρίσης, πρέπει να ελαφρυνθούν. Δεν βλέπουμε μια τέτοια πολιτική από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου λίγο να έρθουμε και στα πιο τοπικά και ως βουλευτής Μεσσηνίας και να σας ρωτήσω γιατί και με την ιδιότητα του βουλευτή Μεσσηνίας παρακινήσατε ουσιαστικά και ακόμη 28 βουλευτές γειτονικών νομών για να μπουν στην διαδικασία να ρωτήσουν τι γίνεται με αυτό το περιβόητο Πάτρα Πύργος. Προσθέσατε και το Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, που έτσι είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο σχεδιασμός του δρόμου ήταν αυτός. Γιατί πολλές φορές ήταν μόνο για το Πάτρα Πύργος. Έχει περικοπεί τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξεχνάμε το σκέλος το οποίο μας αφορά μας και συνδέει το Πάτρα Πύργος και με τον Μωρέα. Έτσι. Δεν ξέρω αν όλο το τμήμα του δρόμου θα πάει στις Καλένδες ή αν θα πάει μόνο το Πάτρα Πύργος. Τώρα σας ρωτάω, ή το Καλό Νερό Τσακώνα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει το Υπουργείο.
Εμείς κάνουμε την ερώτηση γιατί είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι, και όχι εμείς, ήδη οι πολίτες είναι ανήσυχοι. Είδατε ότι έχουν μαζευτεί περισσότερες από 10.000 υπογραφές τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουμε κινητοποιήσεις, κλείσιμο δρόμων, γιατί πράγματι είναι ένα έργο το οποίο έχει περάσει από 40 κύματα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι έργο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για την ανάπτυξη περιοχής, αλλά για τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων. Είναι ο δρόμος με τις περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το έργο μπήκε το τελευταίο διάστημα μετά από. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής προς τους πολίτες. Και καθυστερήσεις και της δικής μας κυβέρνησης, εγώ θα σας πω. Θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει ενδεχομένως πιο γρήγορα κι εμείς. Αλλά τελικά μπήκε σε ράγες αυτό το έργο. Προχώρησε, υπήρξαν ανάδοχοι mm-hmm. στις εργολαβίες. Είχε ξεκινήσει το έργο. Βλέπουμε τώρα ο Υπουργός ανακοινώνει ότι θα πάει, αλλάζει το μοντέλο. Επέκταση σύμβαση παραχώρηση. Επέκταση σύμβαση παραχώρηση με την Ολυμπία. Με την Ολυμπία βέβαια, εκκρεμούν πολλά. Εκκρεμεί η έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία και εσείς είχατε συζητήσει. Μα η έγκριση πολλά Ευρωπαϊκής, δεν ξέρω πόσα έχουν αυτά μέσα και σε πόσο μήνες. Ουσιαστικά γίναμε στο σημείο 0. Ουσιαστικά τώρα τι μας λέει ο Υπουργός, ότι θα πάω πάλι πίσω στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει, και αυτό δεν το είπε κιόλας, ότι θα πρέπει να απευθυνθεί σε τρεις διαφορετικές γενικές διευθύνσεις. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν. Αυτό, επειδή το έχουμε ζήσει για την εμπειρία μου, πρέπει να σας πω, σημαίνει τεράστια σπατάλη χρόνου, ενέργειας, δυνάμεων και χρημάτων. Έτσι. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα και έχουμε ένα έργο το οποίο ενώ είχε δρομολογηθεί, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο δρομολογήθηκε. Καμία αντίρρηση. Αλλά το έργο είχε μπει σε ράγες. Τώρα γυρνάμε πάλι πίσω. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή είπατε και για τους 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή οι 28 αυτοί βουλευτές, οι οποίοι συνυπογράφουν την ερώτηση την οποία πήρα την πρωτοβουλία να καταθέσουμε, δεν είναι μόνο από την περιοχή μας, είναι από όλη την Ελλάδα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή την τακτική ακολουθεί το Υπουργείο Υποδομών της σημερινής κυβέρνησης και σε άλλα έργα. Ας πούμε, υπογράφουν βουλευτές από την Κρήτη, γιατί το έργο του ΒΟΑΚ, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, αυτό κι αν είναι πολύπαθο έργο δεκαετιών. Πάλι πάει πίσω, πάλι αναιρείται, καταργείται ο σχεδιασμός ο οποίος υπήρχε. Το μετρό Θεσσαλονίκης, χαρακτηριστική περίπτωση, γνωρίζουμε όλη την ιστορία που έγινε με τα αρχεία. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια από το Υπουργείο Υποδομών κατά κάποιον τρόπο να διαγραφεί η δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και να ξαναξεκινήσουν τα έργα από το μηδέν. Νομίζουμε και θεωρώ ότι αυτό οι πολίτες. Και γύρονται ακόμα και από σμειώσεις. Μην τα ξεχνάμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες και δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι, αυτό, αυτά κοστίζουν στα δημόσια ταμεία. Και να σας πω και κάτι, επειδή λέμε και για τα δημόσια ταμεία. Είδαμε, βγήκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τη σημερινή κυβέρνηση, όχι τη δική μα, τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2019. Ενώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο πρώτο εξάμεινο του 2019 είχε επιταχυνθεί σε σχέση με πέρυσι, είχαμε 500 εκατομμύρια μεγαλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, δαπάνες, έργα δηλαδή τα οποία γίνονταν σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμεινο του 2018. Τελικά τι βλέπουμε? Ότι έκλεισε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με μειωμένο κατά 1,1 δις σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε δηλαδή μια τεράστια επιβράδυνση της εκτέλεσης του προγράμματος στο δεύτερο εξάμεινο. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έργα όπως αυτά τα οποία συζητάμε και πολλά άλλα, όπως βεβαίως και τα, επιτρέψτε μου να το πω, και τα κατορθώματα του Υπουργού Εσωτερικών με την κατάργηση των προγραμμάτων Φιλόδημος, επίσης περισσότερα 500 έργα σε όλη την Ελλάδα, μικρού και μεσαίου μεγέθους, είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα στο γεγονός ότι δεν εκτελείται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα επηρεάζεται και η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση η οποία μιλάει για επενδύσεις, μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει για νέες θέσεις εργασίας και ακολουθεί μια τέτοια πολιτική στο ζήτημα των υποδομών και των έργων, νομίζω ότι τελικά υποκρίνεται ότι θέλει την ανάπτυξη. Αυτό το οποίο θέλει ενδεχομένως είναι να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία θέλουν να εμπλακούν στα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Επειδή είπα για το Πατραπηδίου Σκαλό νερό Τσακώνα που σαφώς έχει απόλυξη στη Μεσσηνία, με τα υπόλοιπα ζητήματα της Μεσσηνίας, υπάρχει ανοιχτή υπόθεση του αεροδρομίου, υπάρχει ανοιχτή υπόθεση ακόμα του Καλαμάτα Ριζόμιλος Πύλος Μεθόνη, υπάρχουν ανοιχτή. Μια σειρά από υποθέσεις, θα λέει κανείς, που σχετίζονται με τις υποδομές της Μεσσηνίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι θετικό στον ορίζοντα με βάση έτσι και τις δικές σας πληροφορίες. Κοιτάξτε, εμείς, και εγώ είχα πάρει και την πρωτοβουλία, είχαμε κάνει και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, κυρίως για το Καλαμάτα Ριζόμιλος Πύλος Μεθόνη, το έργο και για το αεροδρόμιο. Εκεί μου είχαν δοθεί, αν θέλετε, διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα προχωρούν βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Του σχεδιασμού που είχε γίνει δηλαδή από τη δική μας κυβέρνηση.
Δυστυχώς βλέπω και εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη κολλησιεργία. Βλέπουμε μια καθυστέρηση η οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Θυμόμαστε και τον Πρωθυπουργό όταν ήρθε στην Καλαμάτα να εξαγγέλει και για τον δρόμο και για το αεροδρόμιο εξελίξεις πάρα πολύ γρήγορα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Εγώ δεν θέλω να προτρέχω και ούτε θέλω να είμαι μάνη της κακών. Όμως πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις εμένα με ανησυχούν. Μου δείχνουν ότι η κυβέρνηση είτε δεν έχει σχεδιασμό, σαφή σχεδιασμό, είτε για κάποιους λόγους που δεν τους κατανοώ, φοβάται να τον υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι πλήττεται η περιοχή μας, γιατί έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί, δεν προχωράνε. Και αυτό βεβαίως θα έχει αντίκτυπο και στην ανάπτυξη της περιοχής. Στην περιοχή μας, αυτή την περίοδο, αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προβλήματα. Βλέπουμε τι γίνεται με το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, το οποίο έχει στοιχήσει στην τοπική οικονομία πάρα πολύ. Το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε είναι καθυστερήσεις σε πολύ βασικά έργα, τα οποία τα έχει ανάγκη η περιοχή μας, τα έχει ανάγκη η τοπική οικονομία, για να πάει ακόμα πιο μπροστά. Είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και με έργα τοπικών υποδομών και με τη δρομολόγηση των μεγάλων έργων, όπως το Καλαμάτα Ριζόμυλος βεβαίως. Θυμάστε ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές προχώρησε και ο διεθνής διαγωνισμός. Δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να πάμε πίσω και να γυρίσουμε στο σημείο 0. Εγώ και εδώ και από την εκπομπή σας, καλώ και πάλι για πολλωστή φορά και το Υπουργείο Υποδομών να αφήσει τα ίξεις αφήξεις, να προχωρήσει ο σχεδιασμός, τον οποίο και μαζί είχαμε συμφωνήσει με τον Υπουργό, και να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Το στοίχημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ανοιχτό με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το ΣΔΙΤ. Έτσι, οι Δήμοι μπροστά στις καθημερινές τους ανάγκες τρέχουν και αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό καθαριότητας. Ο Δήμος Μεσίνης βάζει την καθαριότητα στην πρώτη γραμμή και ήδη προχωρά στην ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων και την αγορά νέων κάδων. Έμφαση στον τομέα της καθημερινότητας και δίτη της καθαριότητας δίνει ο Δήμος Μεσίνης. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, μέσα στις επόμενες ημέρες δημοπρατείται ένα μεγάλο έργο που έχει να κάνει με την ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων και την προμήθεια νέων κάδων. Ένα ευχάριστο γεγονός έχουμε στο κομμάτι της καθαριότητας. Στις επόμενες ημέρες θα δημοπρατήσουμε προμήθεια οχημάτων καθαριότητας. Θα αλλάξουμε τελείως, θα ανανεώσουμε τελείως το στόλο οχημάτων στην υπηρεσία καθαριότητας. Αφορά την αγορά 4 καινούριων απορριμματοφόρων, ένα 16 κυβικών, ένα 12 και 2 10 κυβικών. Ταυτόχρονα ένα σάρωθρο 4 κυβικών και ένα press container. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αφενός μεν θα εξοικονομήσουμε πόρους από τη μείωση της αναγκαιότητας των ανταλλακτικών, επειδή έχουμε πολύ πεπαλαιωμένο στόλο, όπως καταλαβαίνετε συνέχεια έχουμε ζημιές και αυτό είναι κοστοβόρο για το Δήμο, και αφετέρου θα δώσουμε και ασφάλεια σε όλο το προσωπικό που ασχολείται, καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό. Ταυτόχρονα δημοπρατούμε και προμήθεια περίπου 700 με 800 κάδων. Επομένως, καταλαβαίνετε, η καθαριότητα στο Δήμο Μεσίνης μπαίνει σε άλλη φάση ό,τι αφορά τον εξοπλισμό. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στα όσα πλέον έρχονται με το 8ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Η αρχή έγινε και ήταν ξεχωριστή με την παρουσίαση της Βασίλισσας, του καρναβαλικού χωριού και ένα fashion show όπου τα πρώτα γκρουπ και οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Με κέφι, χαρά και προσδοκίες ξεκίνησε το 8ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Καλωσορίσουμε λοιπόν το 8ο Καλαματιανό Καρναβάλι στην πόλη μας, αλλά σήμερα καλωσορίσουμε τον πρώτο καρναβαλικό χωριό. Συγχαρητήρια σε όλους. Έχετε πολύ διάθεση, έχετε πολύ όρεξη. Προσπαθείτε και είμαστε βέβαιοι θα είναι το καλύτερο καρναβάλι από όλα που έχουν περάσει από την πόλη μας. Ανάμεσα στις εκπλήξεις της πρώτης εκδήλωσης και η παρουσίασή της νέας βασίλισσας. Εστέφθη, κυρίες
ότι νιώθω πάρα πολύ όμορφα που συμμετέχω στο 8ο Καλαμαθιανό Καρναβάλι ως Βασίλισσα και ελπίζω να ανταπεξέλθω πλήρως στα καθήκοντά μου. Τι συνολάκι είναι αυτό, ουα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ χαρούμενοι. Ο κόσμος αγκαλιάζει, όπως βλέπουμε, το 8ο Καλαματιανό Καρναβάλι και περιμένουμε ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο να έρθει στο πλάι μας. Μέσα σε όλα και ένα fashion show που στήθηκε στο χώρο που έχει δημιουργηθεί ως καρναβαλικό χωριό με τα σπιτάκια στο πάνω μέρος της κεντρικής πλατείας. Κάθε μέρα τα γραφεία της καρναβαλικά μας γραφεία είναι ανοιχτά στο πνευματικό κέντρο, αναγνωσταρά και στο πεζόδρομο του πνευματικού. Όλο το απόγευμα μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να του δώσουμε ό,τι πληροφορία θέλει, ακόμα και να τον βοηθήσουμε και να δημιουργήσει το δικό του γκρουπ. Από την άλλη, από εδώ και πέρα, κάθε απόγευμα τα γκρουπ, τα σπιτάκια θα είναι ανοιχτά. Τα γκρουπ θα είναι εδώ για να υποδεχτούν όλο τον κόσμο και να γίνουν μέλη σε κάθε γκρουπ. Ο κόσμος έβαλε το παρόν και παρακολούθησε από κοντά την εκδήλωση με τα γκρουπ που ήδη έχουν φτάσει στα 22 να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό στην πρώτη εμφάνιση. Ξεχωριστές στιγμές σε ένα θεσμό που η πόλη πρέπει να συνεχίσει να αγκαλιάζει. Το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ αφαίρεσαν οι άγνωστοι δράστες από το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που ανατείναξαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Οβριάς. Μετά την ανατείναξη του ATM, που ήταν εγκαταστημένο στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ, οι δράστες άρπαξαν τις περισσότερες κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Χρειάστηκαν λιγότερα από 3 λεπτά για να ανατινάξουν μηχάνημα ATM, να αφαιρέσουν 60.000 ευρώ και να εξαφανιστούν. Οι δράστες χτύπησαν στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ATM της Τράπεζας Πειραιός που βρίσκεται δίπλα σε σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Δημοκρατία στην περιοχή της Οβριάς. Ο εικοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη ξύπνησε τους κατοίκους στη γύρω περιοχή, οι οποίοι και έντρομοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της ΕΛΑΣ. Ξεκίνησαν τις έρευνες, ενώ στη γύρω περιοχή στήθηκαν μπλόκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες ήταν 3, ενώ μάλιστα ο ένας είχε μαζί του Καλάσνικοφ. Στο μηχάνημα μέσα υπήρχαν ακόμη 10.000 ευρώ, τα οποία για άγνωστο λόγο δεν πρόλαβαν να πάρουν. Οι κινήσεις των τριών δραστών δείχνουν επαγγελματισμό. Το μηχάνημα ήταν φορτωμένο συνολικά με 70.000 ευρώ. Οι δράστες χρησιμοποίησαν πιθανότατα συσκευή αερίου για να καταφέρουν τον σκοπό τους, να ανατινάξουν δηλαδή το ATM. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, όπως όλα δείχνουν. Οι τρεις δράστες επέλεξαν την σημερινή ημέρα για να χτυπήσουν το ATM, ίσως διότι γνώριζαν ότι καταβάλλονται οι συντάξεις του ΟΓΑ και το ATM θα είχε αρκετά χρήματα. Από την τοπική ελληνική αστυνομία συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Στην επίσημη ενημέρωσή της, η ελληνική αστυνομία, μέσω δελτίου τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, αναφέρει πως ένας από τους δράστες, κατά τη διάρκεια της κλοπής, έφερε όπλο, χωρίς για την ώρα να μπορεί να ξεκαθαριστεί αν τελικά επρόκειτο για Καλάσνικοφ.
Πρώτος της προτιμής στα μέσα μεταφοράς είναι το υπεραστικό κτέλ και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων μάλιστα είναι κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αυτό που σημειώθηκε και σε έρευνα ικανοποιεί τους ηθήνοντες του συγκοινωνιακού φορέα της Μεσσηνίας, οι οποίοι σημειώνουν την όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει στο πλαίσιο των αναβαθμιζόμενων υπηρεσιών μετακίνησης. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 28 κράτη-μέλη της το 2019, στην Ελλάδα σε ποσοστό 31% χρησιμοποιήθηκαν τα κτέλ, έναντι 16% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, τα κτέλ σε όλη τη χώρα είναι κατ' εμέ το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς των επιβατών. Αυτό το αποδεικνύουν και διάφορες έρευνες οι οποίες γίνονται κατά καιρούς. Αυτή η έρευνα αποδεικνύει και τις προσπάθειες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια από την πλευρά μας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας, αναβαθμίζοντας το στόλο των ΚΤΕΛ, και θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν μεγαλύτερες προσπάθειες από την πλευρά μας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τον ακόμα περισσότερο κόσμο. Είναι γεγονός ότι τα ΚΤΕΛ μεταφέρουν τους περισσότερους επιβάτες στην Ελλάδα που μετακινούνται ενδεχέτεν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ανανεωθεί ο στόλος μας, έχουν φτιαχτεί καινούργιοι δρόμοι, πιο ασφαλείς και ο κόσμος μας προτιμάει. Αυτό φαίνεται σε καθημερινό επίπεδο ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση της επιβατικής κίνησης. Τα ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας αλλά και τους οδηγούς, είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς αλλά και το πιο οικονομικό. Και αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που ο κόσμος δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στην μετακίνησή του μέσω των ΚΤΕΛ. Σίγουρα. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι τουριστική περιοχή και θα έλεγα ότι κάθε χρόνο αυτό φαίνεται στο νομό μας. Αυτό φαίνεται και στη δική μας εταιρεία. Ο κόσμος φαίνεται ότι προτιμάει τη μεταφορά του με το ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ είναι τα οικονομικότερα μέσα, είναι τα ασφαλέστερα μέσα και θα έλεγα ότι παρέχουν και πολύ καλές υπηρεσίες. Ναι, σίγουρα έχει αυξηθεί πολύ η κίνηση στη δουλειά μας εδώ. Βέβαια βοηθάει και η στάση της πόλης μας που έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια και ο τουρισμός. Εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε στην ασφάλεια του κόσμου, στη μετακίνησή του. Τα ΚΤΕΛ είναι ασφαλές μέσω μεταφοράς και δεύτερον είναι και οικονομικό μέσο μεταφοράς. Απευθύνεται σε όλα τα λαϊκά στρώματα, γιατί παρέχουμε εκπτώσεις σε όλα τα εισιτήρια. Έχουμε πολύτεκνα, έχουμε αναπηρικά, έχουμε φοιτητικά και έχουμε και τα επιστρεφόμενα που έχουν μια σημαντική έκπτωση. Στο χώρο της υγείας τώρα, εκεί όπου το νέο κύμα της γρίπης είναι εδώ και μάλιστα επηρεάζει αρκετούς. Οι γιατροί συνιστούν εμβολιασμό, μια και το διάστημα παρουσίας των ιώσεων θα κρατήσει. Έως το τέλος του Μαρτίου η γρίπη θα βρίσκεται σε έξαρση, γι' αυτό και οι ειδικοί συνιστούν εμβολιασμό. Με την επιδείνωση του καιρού υπάρχει εδώ, δίνεται η τελευταία ευκαιρία σε αυτούς που έχουν χρόνιες παθήσεις και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να προλάβουν να εμβολιαστούν. Καταρχήν, εάν βρουν εμβόλιο σήμερα, θα περάσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να ανταποκριθεί το αντισωπητικό του σύστημα. Άρα πρέπει να το κάνουν. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι χαμηλά τα επίπεδα νοσηρότητας και υπάρχουν άτομα συνεντατικοί, πράγματι, αλλά προς το παρόν κρατούνται χαμηλά τα επίπεδα νόσησης. Όμως, κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχει μια κορύφωση από το Γενάρη μέχρι τέλη Μαρτίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει πράγματι να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό και φυσικά να αναδείξουμε το γεγονός ότι οι περισσότεροι που πεθαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακόμα και αν νοσήσει κάποιος ενώ έχει εμβολιαστεί, θεωρείται ότι θα νοσήσει ελαφρότερα από κάποιον ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν συνθήκες υγιεινής, προσωπικής υγιεινής, αποφυγή συγχρονισμού σε χώρους που υπάρχει μεγάλο συνωστισμό, προσωπικές οδηγίες προσωπικής υγιεινής και εμβολιασμός. Αυτά είναι οι βασικοί άξονες για να αντιμετωπίσουμε την γρίπη. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έλλειψη στα εμβόλια κατά της γρίπης, γεγονός που σημαίνει ότι έστω και στο παραπέντε κάποιοι άρχισαν να εμβολιάζονται, καθώς απαιτούνται περίπου 15 ημέρες για να δράσει το εμβόλιο και να προστατεύσει τον κάθε οργανισμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας φέτος έγινε εισαγωγή 2.900.000 δόσεων αντιγρυπικού εμβολίου. Η κρίση τσάκισε και τα περίπτερα. Τα μειωμένα περιθώρια κέρδους και οι πωλήσεις αντίστοιχα έχουν δημιουργήσει ένα κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Οι εναπομείναντες στο χώρο περιπτερούχηση επισημαίνουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Στο καλοκαίρι που θα είναι κάποιο νεράκι παραπάνω και κάποιο αναψυκτικό, εκεί μπορεί να γίνεται κάτι. Αλλά τώρα το χειμώνα λίγο που πέφτουν τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έντονος είναι ο προβληματισμός των ιδιοκτητών περιπτέρων που βλέπουν την κίνηση μειωμένη και τα έξοδά τους να αυξάνονται. Τα περίπτερα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί το π.χ. στα τσιγάρα είναι λίγο το ποσοστό σε αυτά που είναι πιο πολύ διακίνηση. Άμα δεν έχει κερδοφορία το προϊόν είναι λίγο μπέρδεμα. Και οι ώρες είναι πολλές και δεν αξίζει τον κόπο. Δεν γίνεται το ποσοστό αξιοπρέπειας, αν είναι το ποσοστό κάτι λίγο παραπάνω στα τσιγάρα και σε αυτά στο πολύ μπούγιο της δουλειάς, θα ήταν λίγο καλύτερα. Πάρα πολλές είναι οι ώρες. Είναι, το κέρδος των τσιγάρων είναι πολύ μικρό. Ελάχιστο, δεν υπάρχει δηλαδή, γιατί υπάρχουν και πολλά έξοδα. Και είναι δύσκολο επάγγελμα. Ένας άνθρωπος δύσκολα μπορεί να κάνει αυτές τις ώρες. Και αναγκαζόμαστε να είμαστε δύο την ημέρα, τρεις, αναλόγως. Η μεγαλύτερη πληγή για τους ιδιοκτήτες, η οποία τους κάνει να αιμορραγούν οικονομικά και να φλερτάρουν με την ιδέα του λουκέτου, είναι το ποσοστό κέρδους από τα τσιγάρα, το οποίο έχει μειωθεί εξαιρετικά. Εγώ πιστεύω, όταν λέμε για εμπόριο, για ελεύθερη αγορά κτλ., το μίνιμουμ που πρέπει να έχει ένας έμπορος για να βγαίνει, να ξεκινάνε όλα από κάποιο ποσοστό που να βγαίνει. Τώρα με 2% τι να βγει. Και άμα είναι και η κάρτα, παίρνει προμήθεια ένα ή η τράπεζα, εμείς τι κάνουμε, απλά μεταφέρουμε τα τσιγάρα. Το ποσοστό πρέπει να αυξηθεί των τσιγάρων και να... γιατί δεν είναι τίποτα, είμαστε στην ουσία μεσολαβητές των παραγωγή τσιγάρων και του κράτους. Ενδιάμεσα τους είμαστε οι μεσολαβητές και δεν μένει τίποτα για το μεσολαβητή. Με τα ζητήματα του πολιτισμού να είναι στο επίκεντρο η εκδήλωση της κοπής της πίτας της κοινοφελούς επιχείρησης Φάρις. Η Φάρις, που έχει ανοίξει μια σημαντική σελίδα με κάθε της τομέα, έχει την καθολική στήριξη του Δήμου και μέσα από το δημιουργικό έργο των ανθρώπων της ανοίγει διαρκώς νέους δρόμους. Με ιδιαίτερη να είναι η αναφορά για την συνεισφορά της Φάρις στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής, πραγματοποιήθηκε στο φόγγε του Μεγάλου Χορού η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η Φάρις έχει αποδείξει το κοινοφελές έργο της μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις δράσεις της, μέσα από την φιλανθρωπική της κίνηση, μέσα από το έργο, αλλά και από το είναι της ως δημοτική κοινοφιλής επιχείρηση. Το έργο της το ξέρουμε γνωρίζουμε όλοι, τεράστια η προσφορά της, τεράστιο το έργο της. Αν θα πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε με κάποιες λέξεις, αυτή θα είναι προσφορά, δημιουργικότητα, υψηλό επίπεδο. Πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια και στη Διευθύντρια της Σχολής Χορού και στο Διευθύντρο της Σχολής Εικαστικών και στο Διευθύντρο του Δημοτικού Οδείου και στο Διευθύντρο του ΔΠΘΕΚ για τη μεγάλη προσφορά τους και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να αναβαθμίσουν το πολιτιστικό επίπεδο της περιοχής μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε την ίδια ζήλο και την ίδια διάθεση και εμείς να είστε σίγουροι ότι θα στηρίξουμε με το ίδιο πάθος κάθε προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ της Φάρις για την άψογη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα, τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, όλους τους εργαζόμενους, για την προσπάθεια που γίνεται για το έργο που επιτελείται στη Φάρις. Θέλω από την πλευρά μου να συγχαρώ την Φάρις για το μέχρι τώρα έργο της, για την παρουσία της στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας που έχει αναδείξει την Καλαμάτα στις πρώτες θέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει κατακτήσει και εύχομαι σε όλους ειλικρινά να συνεχίζετε με την ίδια θέρμη. Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω διαχρονικά όλες τις δημοτικές αρχές και τα συμβούλια της Φάρις καθώς και τους εργαζόμενους για όλο αυτό το έργο που έχει εκτελεστεί. Εμείς θέλω να δεσμευόμαστε όλοι ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη και με τη δική σας στήριξη στο να συνεχίσει να είναι η Καλαμάτα ως πρώτος προορισμός στην Ελλάδα σε σχέση με τον πολιτισμό. Είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής, καθώς και το προσωπικό του εικαστικού τομέα. Όπως ξέρετε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συμμετέχουμε τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις εκδηλώσεις.
Πραγματικά η Φάρις είναι ένα πολύτιμο πράγμα που έχει Καλαμάτα. Μόνο αν ζήσει κάποιος σε ένα άλλο Δήμο και δει την έλλειψη που υπάρχει στα πολιτιστικά, θα καταλάβει πόσο τυχερή η πόλη μας που έχει ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό φορέα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε νυχθημερών, ούτως ώστε να ξαναφέρουμε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο εκεί που ήταν, σαν ένα από τα καλύτερα, από τα πρώτα δημοτικά περιφερειακά θέατρα της χώρας. Συνέχεια με νέες προβολές για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Στο επίκεντρο, η σύνδεση με τον πολιτισμό και μια ξεχωριστή προβολή είχαμε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Εκεί παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ «Λάρισα, η Πελασγής στο Διάβα των Αιώνων». Αγκαλιάζει και αναφύεται από τον πολιτισμό το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, διοργανώθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Λάρισα, η Πελασγής στο Διάβα των Αιώνων». Θα έχουμε μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της κυρίας Κλεόνης Φλέσα. Πρόκειται για μια συνεργασία, αυτή η προβολή δηλαδή, είναι μια συνεργασία του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στις συνεργασίες, να διαθέτουμε τους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας και έτσι καλούμε τους φίλους μας και τους φίλους του ντοκιμαντέρ να δουν σήμερα μια παραγωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας του 2019. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται 8.000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού της Λάρισας, μιας πόλης κτισμένης στην καρδιά του έφορου Θεσσαλικού κάμπου, στο Σταυροδρόμιο Εμπορικών Οδών, πλάι στον Ποινιό Ποταμό. Πρόκειται για μια παραγωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας του 2019, σε σκηνοθεσία της Κλεόνης Φλέσα. Με μεγάλη χαρά έχω έρθει στη Μεσσηνία, ανταποκρινόμενη σε αυτή την πρόσκληση, την τιμητική που δεχθήκαμε να δείξουμε εδώ την ταινία μας, αυτή που πρόσφατα γυρίστηκε από την κυρία Κλεόνη Φλέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Και είναι ιδιαίτερα, έτσι είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, το οποίο παρουσιάζει όλη τη γη της Μεσσηνίας, δεν είναι δηλαδή ένα τοπικό μουσείο μόνο για την Καλαμάτα, αντίστοιχα είναι και το δικό μας που έχουμε στη Λάρισα και προσπαθούμε μέσα από αυτό με οπτική έτσι παράλληλη να προβάλλουμε ευρύτερες περιοχές, οπότε μας συνδέουν πάρα πολλά. Η ταινία αυτή για τη Λάρισα έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να προβάλλουμε τις αρχαιότητες της πόλης που πρόσφατα, πολλές από αυτές πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και γίνεται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης. Είναι μεγάλη χαρά μου που έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ για τη Λάρισα. Είναι μια πόλη που την ανακάλυψα μέσα από τη δουλειά. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι η ιστορία της τόσο σημαντική για όλους εμάς τους Έλληνες που, και για τους ξένους βεβαίως, που πρέπει όλοι να την επισκεφτούμε. Θα χαρώ πολύ όσοι τη δούνε να κρίνουν αυτά που εγώ αγάπησα για τη Λάρισα, να τα δούνε και να θελήσουν όλοι να πάνε να τη δούνε. Ήταν μια εκδήλωση με την κοινωνική αναφορά και προσφορά να αγκαλιάζει την ατμόσφαιρα και την δραστηριότητα των συμμετοχόντων στο κέντρο ημέρας παιδιών με αυτισμό και των γονέων και φίλων με αυτισμό να είναι στο επίκεντρο. Αρκετά εκείνα που επισημιάνθηκαν από όλους με έμφαση στη στήριξη των προσπαθειών και των δομών που λειτουργούν. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η προσφορά τους απερίγραπτη, αξιόλογη και σημαντική. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Μεσσηνίας και οι εργαζόμενοι και οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας Ευτυχία πραγματοποίησαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Οι φορείς αγκάλιασαν αυτή την εκδήλωση και εκεί στάλθηκαν πολλά μηνύματα. Έχουν ανάγκη τον επιστηρισμό μας, έχουν ανάγκη την ευλογία μας, έχουν ανάγκη την παρουσία μας ως τοπική εκκλησία, αλλά και όλων ημών των υπολείπων φορέων της περιφέρειας, του Δήμου, της αστυνομικής διεύθυνσης, της εκπαίδευσης και όλων όσοι μπορούν να σταθούν δίπλα σε μια τέτοια συλλογική κίνηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τρομερά δύσκολο να ευχηθεί κανείς σε μια τέτοια περίπτωση όταν κόβει πίτα ένας σύλλογος, πίτα πρωτοχρονιάτικη,
σαν το δικό μας. Είναι ένα σύλλογος ο οποίος δεν δημιουργήθηκε με σκοπό την ψυχαγωγία, αλλά δημιουργήθηκε με σκοπό τη θεραπεία και την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των παιδιών και των οικογενειών που έλαχε να βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Και δεν είναι δυνατόν να ευχηθείς και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι περιβλίονται υπό τη σκέπη του Συλλόγου το ίδιο. Θα ευχηθώ λοιπόν εκ μέρους του Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είπα, θα ευχηθώ χωριστά για κάθε ομάδα ατόμων να ζητήσουμε, να δεσμεύσουμε αν γίνεται και εμείς ως Σύλλογος, αλλά και εκπρόσωποι από άλλους φορείς. Είναι εδώ από το Σύλλογο η Υπομονή, η κυρία Κεράκη, είναι η Αθηνά Ισπανού από το Σύλλογο Μανιών του ΟΕ Καλαμάτας. Όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού και γενικότερα όλα τα άτομα που είναι με κάποια μορφής αναπηρία. Πρέπει να γίνουν δομές, πρέπει να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν τα άτομα αυτά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Δεν τελειώνει η ζωή ούτε στα 18 που είναι το κέντρο ημέρας, ούτε στα 23-24 που τελειώνει το σχολείο. Αν έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με όλους τους τοπικούς φορείς, θα μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Νομίζω πως οι ιδέες είναι πάρα πολλές, η συνεργασία είναι άριστη, μας λείπει να το προχωρήσουμε λοιπόν. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τα πάντα, να υποστηρίξουμε αυτήν την δομή που τώρα υπάρχει και να δημιουργηθούν και άλλες. Είναι σημαντικό το έργο που προσφέρουν και εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να έχουμε καλύτερη υποστήριξη. Πραγματικά να ξέρετε ότι εμείς, εγώ ως Δήμαρχος Καλαμάτας, από το Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα, έχει τοποθετήσει πολύ ψηλά τα ζητήματα πρόνοιας, κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας και θα σας στηρίζουμε, να ξέρετε. Το οφείλουμε και θα το πράξουμε. Οι φορείς έδωσαν τις δικές τους διαβεβαιώσεις για την στήριξη των προσπαθειών και των δομών. Από την άλλη, στην εκδήλωση τιμήθηκε η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία και το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού της Καλαμάτας για την όλη του συνεισφορά. Κυρία Παγκοδιαβόλου, μεγάλη μας τιμή και μπορεί να ξέρετε, αυτή η τιμή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και ιδιαίτερα για το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας μεταφράζεται σε πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ως Ερυθρό Σταυρός έχουμε υποχρέωση και χρέωση να στηρίξουμε το κέντρο ημέρας και αυτό κάνουμε. Τώρα όμως θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αυτή η υποχρέωσή μας. Εμείς θέλουμε να πούμε πολλά συγχαρητήρια και στη διοίκηση και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του κέντρου ημέρας, στα στελέχη, σε όλο το προσωπικό, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολη και πόσο πολύ σπουδαία δουλειά κάνουν. Πάμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. Τα 3 κρούσματα του κοροναϊού που επιβεβαιώθηκαν στη Γαλλία σηματοδοτούν και την αύξηση του ιού στην Ευρώπη. Από την άλλη, στην Τουρκία, τραγικές στιγμές από το χτύπημα του εγκέλαδου. Τα 3 κρούσματα του κοροναϊού που επιβεβαιώθηκαν στη Γαλλία σηματοδοτούν την άφιξη του ιού στην Ευρώπη. Πρόκειται για 2 μέλη της ίδιας οικογένειας στο Παρίσι και 1 τρίτο πρόσωπο ηλικίας 48 ετών στο Μπορντό. Και οι 3 νοσηλεύονται σε απομόνωση. Οι 2 εκ των ασθενών είχαν πρόσφατα επιστρέψει από την Κίνα. Συνολικά ο κοροναϊός έχει κάνει την εμφάνισή του σε περίπου 20 χώρες, κυρίως στην Ασία, αλλά κρούσματα έχουν εντοπιστεί επίσης σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσουμε την εξάπλωση της επιδημίας, γνωρίζοντας ότι είναι πιθανό να έχουμε και άλλα κρούσματα, κυρίως στη Γαλλία. Το ότι δεν έχουν εντοπιστεί άλλα κρούσματα σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν. Πολύ φάντασμα η Γουχάν, το επίκεντρο της επιδημίας στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας. Το μόνο σημείο που παρατηρείται κοσμοσυρωή είναι τα ιατρεία, όπου αγωνιούντες ασθενείς προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πάσχουν από τον επικίνδυνο κοροναϊό. Συνολικά 13 πόλεις της επαρχίας Χουμπέι έχουν μπει σε καραντίνα, με πληθυσμό άνω των 36 εκατομμυρίων πολιτών.
Δεν πανικοβάλλομαι, αλλά αποφεύγω να βγαίνω έξω. Προφανώς ο ιός είναι επικίνδυνος, αφού η πόλη έχει αποκλειστεί. Πρέπει να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Στη Γουχάν, οι αρχές ετοιμάζουν πυρετοδό σε ένα νοσοκομείο 1000 κλινών στα πρότυπα προηγούμενου που είχε στηθεί για την αντιμετώπιση του ιού SARS. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να εκτιμήσουν ακόμα αν ο νέος κοροναϊός είναι το ίδιο επικίνδυνος. Προειδοποιούν ωστόσο ότι μπορεί να μεταδίδεται και από άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια στην Ανατολική Τουρκία. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το πρωί του Σαββάτου πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια κτίριων, ενώ συνεχίζουν τη μάχη για τον εντοπισμό κατοίκων που αγνοούνται. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,8 ρίχτερ και το εστιακό του βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα στην επαρχία Ελαζί. Έγινε αισθητό σε Συρία, Ιράκ, Ισραήλ και Λίβανο. Οι επαρχίες που επλήγησαν είναι από τις πιο φτωχές της Τουρκίας με κουρδικό κυρίως πληθυσμό. Τουλάχιστον 30 κτίρια κατέρευσαν και στην περιοχή αποστέλλονται σκηνές, κρεβάτια και κουβέρτες για τους εκατοντάδες πολίτες που έχουν μείνει άστεγοι. Οι ελληνικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για το νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.